Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κώστας Χαλδάρας. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έργο του Απόστολου, αλλά ο σύντροφος Κουτσούμπας, όπως τα είπε, δεν άφησε ούτε τελεία. Και έτσι θα μιλήσω περισσότερο για μια μικρή εμπειρία. Ήτανε κάπου στις αρχές του 1987 σε ένα κυριακάτικο τραπέζι. Αυτή την ησυχία του τραπεζιού, την ομόνοια της οικογένειας, ήθελε την Αναστασία να δώσει μια ιδέα. Βρε πατέρα, του λέω. Φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια στη δισκογραφία. Ας κάνουμε μια συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια σου. Τι λες, ρε Κώστα, μου λέει. Εγώ έχω από το 65 να εμφανιστώ σε κοινό. Αποκλείεται. Το καλοκαιρινό βράδυ όμως, της ίδιας χρονιάς, ο Απόστολος Καλδάρας έβγαινε από τα καμαρίνια του θεάτρου του Λυκαβητού για τη σκηνή. Αλήθεια είναι, με πολύ τράκ. Μουσικοί, τραγουδιστές, νέοι και παλιότεροι συνεργάτες τον είχαν τιμήσει με την παρουσία του σε ένα διήμερο αφιέρωμα σε ένα ασφυκτικά γεμάτο Λυκαβητό. Την επόμενη μέρα λοιπόν ο Απόστολος χαιρόταν σε μικρό παιδί. Μου λέει, με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε, και αυτό το τραγούδι δικό σας είναι, κύριε Καλδάρα? Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα γίνει και απόψε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα το ρωτήσετε. Δικό σου είναι και αυτό το τραγούδι, Απόστολε? Και εκείνος θα χαμογελάει τόσο γλυκά σαν ένας άγγελος δημιουργός. Ένας δημιουργός του ελληνικού τραγουδιού που τόσο πάλεψε γι' αυτό. Για τη διάδοσή του, την αξία του, για τους εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού, για τα πνευματικά δικαιώματα, αφιέρωσε τη ζωή του και το έργο του στο να μεταφέρει στον κόσμο όχι μόνο συναισθήματα και ελπίδα, αλλά την ίδια την ιστορία του τόπου μας. Έτσι και σήμερα, μαζί με τον Απόστολο Καλδάρα, θα τιμήσουμε και δύο εμβληματικά έργα του. Τη Μικρά Ασία σε στίχους Πυθαγόρα και το Βυζαντινό Εσπερινό σε στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Δύο έργα που μιλάνε και μας θυμίζουν διωγμό, τον ξεριζωμό των Ελλήνων, δίνοντας όμως παράλληλα και το μήνυμα της αδελφοσύνης των λαών. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω θερμά και δημόσια τον αγαπημένο του Απόστολο, ένα καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που τον αισθάνομαι σαν μέλος της οικογένειας Καλδάρα, έναν αδελφό μου, τον Γιώργο Νταλάρα. Τον Γιώργο Νταλάρα που ξέρει να τιμά το παρελθόν και να υπογραμμίζει το μέλλον. Τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα φυσικά, που στάθηκε δίπλα και σε μένα οδηγός και πολύτιμος συνεργάτης στα πρώτα μου βήματα στη δισκογραφία. Θέλω να ευχαριστήσω τους νέους τους καλλιτέχνες που είναι εδώ, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Αναστασία Στρατηγού, που το μεγάλο του ταλέντο είναι ικανό να σηκώσει το βάρος του τραγουδιού του Απόστολου, του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και να το μεταφέρουν στο μέλλον. Θέλω επίσης, είναι πολύ σημαντικό, να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, για αυτή την πρωτοβουλία και φυσικά όλους και όλες εσάς που βρίσκεστε εδώ να τιμήσουμε μαζί το έργο του Απόστολου Καλδάρα. Και είμαι σίγουρος ότι και εκείνος κάπου εκεί πίσω στα καμαρίνια σας ευχαριστεί. Αλλά δεν μπορεί να σας το πει, γιατί έχει πάλι πολύ τράκ. Σας ευχαριστώ πολύ.